Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω, να σας ευχαριστήσω καταρχήν, γιατί θεωρώ ότι είσαστε αρκετοί στην αίθουσα για την ώρα και για, για την ημέρα δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας, την πρωτοβουλία που πήρε για αυτή τη συνδιάσκεψη. Είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας γίνεται ένας τέτοιος διάλογος και μια τέτοια διοργάνωση σε ένα τέτοιο επίπεδο υπό την εποπτεία της Προεδρίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι όταν το Σεπτέμβρη ο Υπουργός ανέφερε τους τρεις άξονες, πραγματικά μας χαροποίησε όλους. Το ίδιο συνέβη και σήμερα. Ο Υπουργός μίλησε και μίλησε με ένα πολύ μεστό λόγο στην καρδιά όλων μας. Πιστεύω ότι τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε κι εμείς. Βέβαια, η συνδιάσκεψη μιλάει. Στη συνδιάσκεψη όμως, παρότι το πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο, μιλούν πολύ λίγοι συνάδελφοι σε σχέση με όσους θα ήθελαν να μιλήσουν. Θεωρώ ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν να έχουν το βήμα να μιλήσουν. Νομίζω οι μέρες που ακολουθούν, άλλωστε και ο Υπουργός το πρωί είπε ότι σήμερα ανοίγουμε το διάλογο για τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, που δεν είναι παρά οι πολιτιστικοί φορείς στη χώρα μας που είναι αυτοί που έχουν υπομειστεί να διατηρούν και να συντηρούν αλλά και να παράγουν πολιτιστική κληρονομιά. Όπως θα είδατε προηγουμένως από τις δημόσιες βιβλιοθήκες, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο σκοπός τους, ο στόχος τους και η αποστολή τους στις τοπικές κοινωνίες δεν διαφέρει σε κανένα σημείο σε σχέση με τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Παρουσιάστηκε αναλυτικά και με εξέπληξαν κυριολεκτικά οι συνάδελφοι. Θα έλεγα κάτι ανάλογο, συμβαίνει και με όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες στη χώρα μας. Είναι οι συνάδελφοι που καταθέτουν ψυχή. Θέλω από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια, διότι πραγματικά έχουν παράγει πολιτισμό χωρίς αυτό, χωρίς καμία βοήθεια παρά μόνο μία χρηματοδότηση από τις τοπικές διοικήσεις. Δεν είχαμε καμία στήριξη άλλη σε επίπεδο δικτύου, σε επίπεδο πολιτείας, σε επίπεδο θεσμών. Το μόνο που κάναμε μεταξύ μας, γιατί και εγώ προέρχομαι από Δημοτική Βιβλιοθήκη, ήταν να υπάρχει ένα ανθρωποδίκτυο μέσω της Επιτροπής της Ένωσης που να ανταλλάσσουμε θέσεις, απόψεις, προβληματισμούς για να μπορούμε να διατηρούμε αυτούς τους φορείς σε ένα επίπεδο τέτοιο που να μπορεί να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ανάγκες της κοινωνίας έτσι όπως προέκυπταν και αξιολογώντας κάθε φορά μέσα από την επικοινωνία και την επαφή που είχαμε. Σήμερα πιστεύω ότι πρέπει, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μια εθνική πολιτική στην οποία να ενταχθεί και αυτή η κατηγορία των βιβλιοθηκών, των δημοτικών βιβλιοθηκών, που είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία σε αριθμό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και αγγίζει το σύνολο της γεωγραφικής, της επικράτειας σε γεωγραφική έκθεση στη χώρα μας. Τι γίνεται με τους Δήμους και με τις βιβλιοθήκες. Οι Δήμοι και γενικώς οι φορείς, μέσα από αυτούς είναι και οι βιβλιοθήκες, είναι αυτοί που παράγουν υλικό, κείμενα, εικόνες στο δομημένο περιβάλλον, επιτελέσεις κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα περάσω πάρα πολύ γρήγορα στη διαφάνεια, δεν έχω χρόνο. Είναι κάποιοι φορείς που επιφορτίζονται τη διατήρησή τους και την συντήρησή τους για τις επόμενες γενιές. Μία από αυτούς τους φορείς, ένας από αυτούς τους φορείς μέσα στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και οι δημοτικές βιβλιοθήκες. Είναι βεβαίως και τα μουσεία, είναι και τα αρχεία των υπηρεσιών των Δήμων, που εδώ είναι ένα άλλο θέμα, είμαστε σε μια διαδικασία συνομιλίας και με τα γενικά αρχεία του κράτους, που εμείς βλέποντας από κοντά ποια είναι η κατάσταση των αρχείων στους Δήμους, θεωρούμε ότι πρέπει και αυτό να τύχει μιας πολιτικής όσον αφορά την πολιτεία, διατήρησης και διάθεσης στον πολίτη για να ασκεί και το ένομο δικαίωμά του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφανθεί για τον ρόλο των δημοτικών βιβλιοθηκών, τους θεωρεί σημαντικούς φορείς και κέντρα πολιτισμού και παραγωγούς γνώσης στις τοπικές κοινωνίες. Δεν θα τα αναλύσω. Επίσης και ψηφιακό περιεχόμενο. Μπορούν να αξιοποιήσουν τα διάφορα πολιτιστικά αποθέματα και το ψηφιακό περιεχόμενο με ψηφιακό περιεχόμενο και να τροφοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Πύλη του Γιουροπιάνα. Υπάρχει πάρα πολύ πλούτος, τοπικός πλούτος. Πιστέψτε μου ότι υπάρχουν καταπληκτικές συλλογές και εθνικής σημασίας, αν θέλετε, σε επίπεδο δημοτικών βιβλιοθηκών ανά την Ελλάδα, μόνο που αυτά δεν έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί.
Η διεθνή πρακτική πια είναι σε επίπεδο θεσμών. Θεωρώ ότι στη χώρα μας ένας λόγος που ο κλάδος μας δεν έχει τύχει της αντιμετώπισης από την πολιτεία είναι η έλλειψη θεσμών. Δεν υπάρχει νόμος. Όταν τις βιοθήκες τις διέπει ένας νόμος του 49, με ένα νόμο του 2003 που αφορούσε κυρίως την Εθνική Βιβλιοθήκη, και θεωρώ ότι υπάρχει μια παντελής έλλειψη θεσμών σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι οι θεσμοί πέραν των άλλων όχι μόνο βοηθούν, αλλά δίνουν και τη δυνατότητα και σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις να μπορούν να λειτουργούν στο πλαίσιο αυτό. Διότι αν υπάρχει ένας θεσμός, όπως είπε ο Υπουργός το πρωί, ότι αν δεν πληρεί κάποια βιβλιοθήκη τα πρότυπα δεν θα είναι ενταγμένοι στο δίκτυο, από εκεί και πέρα όποιος αιρετός, όποιος υπεύθυνος που παίρνει τις αποφάσεις, οποιαδήποτε κατηγορία βιβλιοθήκης, είμαι βέβαια ότι θα φροντίσει να δει με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη διάσταση αυτό το χώρο. Με μια καταγραφή της κατάστασης των δημοτικών βιβλιοθήκων στην Ελλάδα από την ΕΕΤΑ, δεν θα σας αναλύσω, θα δούμε το θέμα των δημοτικών βιβλιοθήκων, ότι κυρίως η νομική υπόσταση που μας απασχολεί αυτές τις μέρες, επειδή έχουν συνταχθεί τα πρότυπα των οργανισμών που είναι να ενταχθούν στους νέους δήμους οι οποίοι θα δημιουργηθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ το 65% ανήκει, είναι ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα ή είναι υπηρεσίες των νομικών προσώπων, αυτή τη στιγμή τα νομικά πρόσωπα συρρυκνώνονται από 6.000 σε 2.000, που σημαίνει ότι οι βιβλιοθήκες πηγαίνουν στους Δήμους. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Δήμοι δεν έχουν προβλέψει, θα το πω και παρακάτω, στο νόμο το πώς οι βιβλιοθήκες θα ενταχθούν στους νέους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των Δήμων. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες εικάζονται μέσα από διάφορες καταγραφές που έχουν γίνει κατά καιρούς, οι οποίες θα μπορούσα να πω περίπου ότι διαθέτουν 3.000 τεκμήρια. Υπάρχει μια πρώτη καταγραφή που είναι από την έρευνα του ΕΚΕΒΗ, ότι είναι γύρω στις 499. Μια έρευνα που έκανε η συναδέλφισσα η Μαρία Ικορκίδη, έδωσαν απάντηση, ας πούμε, στα στοιχεία τα οποία έχει ζητήσει, περίπου 200 βιβλιοθήκες. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον 250 ενεργές βιβλιοθήκες με σημαντική δράση υπάρχουν και λειτουργούν μέσα στην τοπική κοινωνία. Εκείνο που βλέπουμε και από τους προϋπολογισμούς, θα δείτε ότι οι προϋπολογισμοί είναι ακριβώς σχεδόν όσο είναι το προσωπικό, απαιτείται και το προσωπικό, και κυρίως το ωράριο, συνεχές ωράριο, είναι μόνο ένα 16%. Είναι τραγικό για τον Έλληνα πολίτη να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στη δημοτική βιβλιοθήκη, στη βιβλιοθήκη της τοπικής του, της πόλης. Η Ένωση βεβαίως διατύπωσε μια θέση για το πώς θα θέλαμε οι βιβλιοθήκες να είναι στο νέο νόμο που ψηφίστηκε. Αυτή η θέση της Ένωσης, συνοπτικά όπως είχε διατυπωθεί, δεν έγινε αποδεκτή από την πολιτεία. Επίσης, είχαμε κάνει και επαφές με το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν καταφέραμε να έχουμε μια δεύτερη επικοινωνία ώστε να συμπεριληφθούν και οι δημοτικές βιβλιοθήκες στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, που σημαίνει ότι πλέον δεν διασφαλίζεται η θεσμική τους κατοχήρωση μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Θα πρέπει να πω εδώ ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και υπήρξε μια ενθάρρυνση από το Γενικό Γραμματέα και την ομάδα, την υψηλού επίπεδου ομάδα που συναντηθήκαμε, ότι οι δημοτικές βιβλιοθήκες, και ζήτησαν βεβαίως και τις προτάσεις μας, να σταλούν ως εγκύκλιο, ως οδηγίες, ας πούμε, στις δημάρχους, το πώς θα συμπεριλάβουν στους νέους οργανισμούς που τώρα συγκροτούνται στους Δήμους. Τα 10 πρότυπα που έχει επεξεργαστεί η ΕΤΑ ως προς τους Δήμους έχει λάβει υπόψη κάποια γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε μεγάλους μητροπολιτικούς Δήμους, μεσαίους, υπηρετικούς κλπ. Σε κανένα από αυτά τα πρότυπα, μόνο σε ένα σημείο γίνεται αναφορά ότι θα υπάρξει η βιβλιοθήκη. Και το είπε η Υπουργός το πρωί, ότι δεν θέλουμε τις δημοτικές βιβλιοθήκες να είναι ένα τμήμα ή ένα γραφείο ή ένα μέρος ακόμα και του γραφείου, αν θέλετε, σε όλη αυτή τη διοικητική διάρθρωση των τοπικών θεσμών, ας πούμε, και κυρίως των Δήμων. Κυρία Κυριακοπούλου, άλλα 2 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, μέσα από μία έρευνα που είχε κάνει πάλι η συναδέλφισσα η Μαρία Κορκίδη, σε επίπεδο νομού βλέπουμε ότι στους νέους νομούς που έχουν δημιουργηθεί, στους νέους δήμους που έχουν δημιουργηθεί σε επίπεδο νομών, για το Δήμο Αλεξανδρούπολη βλέπουμε ότι έχουμε 5 νομούς.
Στους 5 νομούς βλέπουμε ότι έχουν ο ένας νομός, ο νομός Σουφλίου έχει 3 βιβλιοθήκες, ο νομός Αλεξανδρούπολης έχει 2 βιβλιοθήκες, τη Δημοτήχου έχει 1, Ορεστιάδας έχει 2 και Σαμοθράκης κανένα. Καμία βιβλιοθήκη. Και βεβαίως βλέπουμε ότι έχουν και διαφορετικό νομικό καθεστώς. Άλλη είναι η υπηρεσία των Δήμων, άλλη είναι νομικό πρόσωπο και άλλες είναι δημοτικές επιχειρήσεις. Θα τα προχωρήσω πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα που ήδη μπορεί να έχουν υποθεί. Επίσης, οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει ως Ένωση αφορούν ότι κυρίως οι βιβλιοθήκες να ενταχθούν μέσα στις υπηρεσίες των Δήμων ως διευθύνσεις βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων. Το ζητάμε αυτό για να μπορούμε να έχουμε και σε συνεργασία πάντα ως ανεξάρτητη υπηρεσία, δεν εννοούμε την οργανική ενοποίηση ας πούμε, με τα αρχεία, απλά να υπάρξει μια βούληση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο οργάνωση, γιατί αυτή τη στιγμή τα αρχεία κυρίως για τα αρχεία δεν υπάρχει κανείς υπεύθυνος. Και βέβαια να αναλάβει και το εκδοτικό κομμάτι η βιβλιοθήκη, γιατί είδαμε τις επιτελέσεις που έχουν κάνει οι δημόσιες βιβλιοθήκες στον τομέα αυτό. Να προχωρήσω λίγο. Επίσης, τι θέλουμε και τι ζητάμε. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διάστασης των τοπικών κοινωνιών και το ρόλο των βιβλιοθηκών γενικότερα, και αν θέλετε και όλων των φορέων πολιτισμού, παρουσιάζω ένα δείγμα σε επίπεδο νομού Μεσαίου Δήμου που δείχνει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής τι υπάρχει. Έχει την Δικελέα Βιβλιοθήκη, έχει τις εκδόσεις του Δήμου, έχει το Πολιτιστικό Κέντρο, παραμερίζει τομείς. Ναι, τελειώνω. Και βέβαια, και τι υπάρχει μέσα στον ίδιο το Δήμο. Βλέπετε όμως, εδώ θα περάσω πολύ γρήγορα τις διαφάνειες. Το Δήμο Καλλιθέας τι μπορεί να έχει με παρεφερείς υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και φιλοξενούμενες αντίστοιχες υπηρεσίες στο Δήμο. Βλέπετε εδώ πέρα το αρχείο του Δήμου Καλλιθέας, πόσες υπηρεσίες έχει και τι παράγεται σε επίπεδο καθημερινό. Επίσης, σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται σε επίπεδο Δήμων επίσης, συνυπάρχουν από άποψη βιβλιοθηκών, ποιες κατηγορίες συνυπάρχουν. Βλέπουμε για παράδειγμα στη Βέρεια που έχουμε τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέρειας, έχουμε και τρεις δημοτικές που παράγουν αξιόλογο έργο, έχουμε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, έχουμε μια κινητή βιβλιοθήκη και έχουμε και 4 μουσεία. Αυτά επίσης όμως έχουμε ένα Δήμο όπως είναι η Κοινουρία που δεν έχει τίποτα και έναν άλλο Δήμο που έχει ένα λαογραφικό μουσείο. Εδώ δείχνω ένα πλαίσιο στρατηγικό, μία καταγραφή και το πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα των δημοτικών βιβλιοθηκών σε επίπεδο καταγραφής, σε επίπεδο εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικού περιβάλλοντος σε σχέση και με το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Θα προχωρήσω να αναφερθώ στο δίκτυο ότι προβάλλουν προβάλλουν 4 δράσεις. Έχουμε καταθέσει πρόταση με 4 δράσεις. Περιμένουμε αυτές οι δράσεις να εγκριθούν ώστε να ενταχθούν και οι βιβλιοθήκες σε μια αναπτυξιακή πορεία. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα για το brand name μιας πόλης αλλά και μιας χώρας είναι να μπορέσουν οι βιβλιοθήκες, και προτείνουμε να γίνει αυτό, να οργανώσουν το δίκτυο ενίσχυσης του ελληνικού περιεχομένου της Wikipedia. Είναι ένα πολύ σοβαρό μέρος, κομμάτι, το οποίο θα μπορούσαν να το αναλάβουν οι δημοτικές βιβλιοθήκες σε τοπικό επίπεδο, σε όλη τη χώρα. Να μην αναφερθώ στις συνεργασίες, να πω ότι προτείνουμε να υπάρξει ένα Συμβούλιο Δημοτικών Βιβλιοθηκών και θα έλεγα ότι χθες ξεκίνησε αυτή η δράση ήδη, γιατί βλέπετε όταν βάζεις τα θέματα αρχίζουν και τρέχουν. Ήδη δημιουργήθηκε μια άτυπη επιτροπή με εμάς και με το Υπουργείο Εσωτερικών για να μπορέσουμε να δούμε αυτά τα θέματα. Το Συμβούλιο αυτό θα αφορά θέματα θεσμοθέτησης αλλά και κυρίως παρατηρητήριο όσον αφορά τη λειτουργία και την δράση των βιβλιοθηκών. Και θα με επιτρέψετε να διαβάσω, να κλείσω αυτό που ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών, ο εξαίρετος συνάδελφος Φίλιππος Τσιμπόγλου και διευθυντής της Βιβλιοθήκης Κύπρου. Τι είναι η εθνική πολιτική? Η εθνική πολιτική δεν είναι το άθροισμα μεμονωμένων δράσεων, αλλά η λειτουργική ένταξη αυτών των δράσεων σε ένα σύστημα. Στο σύστημα συνεργασίας ελληνικών βιβλιοθηκών, όπου τα κοινά ζητήματα αντιμετωπίζονται έγκαιρα και συστηματικά σε ιεραρχικά ανώτερα επίπεδα συστήματος, με ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων μέσα από διαρκείς οριζόντιες δράσεις του ενιαίου χώρου των ελληνικών βιβλιοθηκών, ανεξάρτητα από φορέα, χρηματοδότηση, κατηγορία βιβλιοθήκης, γεωγραφική εγκατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την.